Την απόφαση να είναι προσωρινή πρόεδρος η Κατερίνα Ιωαννίδου και αντιπρόεδρος ο Αντώνης Φραντζής έλαβαν μετά τη σημερινή συνεδρία συμμετοχή της Δεσμός. Η απόφαση αυτή έπρεπε να ληφθεί προκειμένου να προχωρήσουν οι χρηματοδοτήσεις, τόνισε η κυρία Ιωαννίδου. Σήμερα έγινε γενική συνέλευση. Παρέστησε φυσικά όλα τα επιμελητήρια, η περιφέρεια και ο κύριος Πρίτανης που μας έκανε τη τιμή. Εγώ βέβαια δεν είμαι μέλος της γενικής συνέλευσης. Ο ρόλος μου ήταν περισσότερο στο να προσπαθήσω να συνθέσω τις δύο πλευρές, τα επιμελητήρια και την περιφέρεια, οι οποίοι τον τελευταίο καιρό βρίσκονται σε μία διαμάχη. Η Γενική Συνέλευση πήρε αποφάσεις επιτυχώς. Αποφασίσαμε εκ νέου την προσωρινή διοίκηση από εμένα ως πρόεδρο και τον κύριο Φραντζή ως αντιπρόεδρο, προκειμένου να προχωρήσουν οι χρηματοδοτήσεις. Γιατί το κύριο μέλημα και της περιφέρειας και των επιμελητηρίων, αλλά και το δικό μου προσωπικά, ήταν επιτέλους να προχωρήσει η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. Λοιπόν, τέλος καλό, όλα καλά. Αυτό είναι το πρώτο βήμα για μια περαιτέρω συνεργασία πιο στενή, έτσι ώστε να πάμε τον δεσμό ακόμα πιο μπροστά και την περιφέρειά μας ακόμα μπροστά, όλοι πιο μπροστά, όλοι μαζί ενωμένοι. Βρέθηκε μια συνενετική λύση για τον καλό των επιχειρηματιών, τόνισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Εύρου, Χριστόδουλος Τοψίδης, που σημείωσε ότι η εταιρεία Δεσμός αποτέλεσε την αλλαγή του προϊσταμένου της αποκεντρωμένης διοίκησης. Σήμερα ήταν η προγραμματισμένη Γενική Συνέλευση της εταιρείας Δεσμός, στην οποία παρίστανται όλα τα μέλη εκτός της ανεξιακής εταιρείας της Εθνικής Τράπεζας, η οποία έχει κλείσει. Στην ουσία, δηλαδή, υπήρχε το 99% ακόμη κάτι. Σήμερα ήταν η πρόταση της περιφέρειας να μπουν τα 8 μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, τα οποία βγήκαν στην απόφαση, αν δεν απαιτώμε, στις 21 Αυγούστου. Από εκεί πέρα, αυτό επειδή έχει προσβληθεί από την παράταξη της Περιφερειακής Σύνδεσης, την οποία είμαι και επικεφαλής στον αποκεντρωμένο χθες, βρήκα μια συνενετική λύση για το καλό των επιχειρηματιών και των επιχειρήσεων της περιοχής μας, να βγει μια προσωρινή διοίκηση, στην ουσία δηλαδή δεν ολοκληρώθηκε η πρόταση του Περιφερειακού Συμβουλίου, μια προσωρινή λύση για το καλό των επιχειρηματιών και της περιφέρειάς μας και γενικότερα το αναπτυξιακό καλό της περιφέρειάς μας, να μπει πρόεδρος και αντιπρόεδρος, γιατί στην ουσία αυτή η εταιρεία συνδιοικείται από την περιφέρεια και τα επιμελητήρια. Το έχουμε πει πολλές φορές, 49,2% έχει περιφέρεια, 48,87% έχουν τα επιμελητήρια, που σημαίνει ότι είναι μια εταιρεία που συνδιοικείται πάντα πρόεδρο και αντιπρόεδρο. Τοποθετήσαμε πρόεδρο τον κύριο Ιωαννίδου και αντιπρόεδρο τον κύριο Φραντζή Αντώνη, για να μπορέσει πραγματικά να αποπληρωθούν όλες οι υποχρεώσεις προς τις επιχειρήσεις, να μπορέσουν να πληρωθούν οι εργαζόμενοι και γενικότερα η εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας Δεσμός να λειτουργήσει και να μην έχει προβλήματα σε μια δύσκολη οικονομική περίοδο που διανύουμε. Τα υπόλοιπα όλα, τα οποία είτε αφορούν την περιφέρεια είτε αφορούν τα επιμελητήρια, είναι μια διαδικασία την οποία θα τα λύσουμε είτε στα δικαστήρια είτε στις αίθουσες αποκεντρωμένης διοίκησης με γνωμοδοτήσεις που έχουμε καταθέσει προτάσεις μας. Το θετικό της σημερινής κουβέντας μας και της σημερινής Γενικής Συνέλευσης είναι ότι θα μπορέσουν να πληρωθούν και θα υπάρξει στασιμότητα στην εταιρεία Δεσμός. Αυτό εμείς θεωρούμε στο επιμελητήριο ότι μια νίκη των επιμελητηρίων, μια νίκη των επιχειρήσεων όλη τη περιφέρειά μας και γενικότερα είναι προς το κοινό καλό και στο αναπτυξιακό, αν θέλετε, στην αναπτυξιακή πολιτική της περιφέρειάς μας. Πληρώνοντας και κλείνοντας όλη αυτή την κουβέντα, θα ήθελα να πω το εξής, ότι η εταιρεία Δεσμός, μάθαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, αποτέλεσε και την αλλαγή του προϊσταμένου της αποκεντρωμένης διοίκησης, του κ. Χρήστο Ανδρέα, αν δεν κάνω λάθος το όνομά του, τον οποίο τώρα τον έμαθα και εγώ, διότι στην τελευταία απόφαση είχε βγάλει μία απόφαση κατά της περιφέρειας. Αυτό ήθελα να το καταθέσω, γιατί ότι η εταιρεία Δεσμός έχει προκαλέσει και παράπλευρες απώλειες, θα έλεγα, το οποίο δεν θέλω να συνεχιστεί αυτό το πράγμα, είτε αυτό αφορά την αποκεντρωμένη, είτε αφορά, αν θέλετε, άλλες επιχειρήσεις και άλλους φορείς της περιοχής μας. Βρήκαμε μία κοινή λύση που αποσκοπεί στο καλό των επιχειρηματιών, τόνισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης, Αντώνης Γραβάνης. Ολοκληρώθηκε η Γενική Συνέλευση της εταιρείας Δεσμός Αμουθού, όπου μπορέσαμε επιμελητήρια και περιφέρεια να βρούμε μια κοινή λύση, μια λύση η οποία αποσκοπεί στο καλό των επιχειρήσεων, με μόνο γνώμονα τη συνέχιση του έργου του δεσμού, που είναι πολύ σημαντικό. Οπότε από εδώ και πέρα, για το αμέσως επόμενο διάστημα, η επιχείρηση θα λειτουργήσει κανονικότατα και αυτό είναι μια πολύ θετική εξέλιξη, γιατί όπως γνωρίζετε το έργο της επιχείρησης είναι πολύ σημαντικό, καθώς είναι ο φορέας διαχείρισης των περισσότερων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ που αφορούν τις επιχειρήσεις. Οπότε ήταν μια πολύ θετική συνεδρίαση και είχαμε θετικά αποτελέσματα. Για το καλό των επαγγελματιών, θεωρήσαμε προσωρινά σαν λύση να μην αλλάξει η διοίκηση και να προχωρήσουν γρηγορότερα οι διαδικασίες των χρηματοδοτήσεων, τόνισε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ξάνθης, Στυλιανός Μωραΐτης, που σημείωσε ότι η νομιμότητα θα λάμψει στο τέλος. Σήμερα, όπως ξέρετε, είχαμε μια σύσκεψη στις 10:30 η Γενική Συνέλευση του Δεσμού και στις 11 είχαμε εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Επειδή τα επιμελητήρια κάναμε μια πρόταση στη Γενική Συνέλευση να μην προχωρήσουμε σε εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου,
διότι υπάρχει προσβολή εκ μέρους αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο για τη νέα σύσταση, νέα εκλογή των 8 μελών της Περιφέρειας. Προτείναμε λοιπόν στη Γενική Συνέλευση και έγινε αποδεκτή να ορίσουμε προσωρινή διοίκηση, προκειμένου να μην ταλαιπωρούνται οι επιχειρηματίες και να μην σταματήσει το επιχειρήν στο νόμο μας. Θέλουμε μια θετική εξέλιξη και νομίζουμε ότι σύντομα θα λυθούν όλα τα προβλήματα με νόμιμο τρόπο και δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα από εδώ και πέρα. Η νομιμότητα θα λάμψει. Σήμερα ο δεσμός θα μπορέσει να λειτουργήσει κανονικά μετά τη διοικητική κρίση, τόνισε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας, Μάρκος Δέμπας. Νομίζω καταρχήν κρατάμε το ότι είναι θετικό ότι σήμερα ο δεσμός θα μπορέσει να ξεκινήσει έστω και με μια προσωρινή, ας την ονομάσουμε έτσι, διοίκηση, να λειτουργεί κανονικά όπως όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Πράγματι υπήρχε μια πολύ μεγάλη, θα λέγαμε, διοικητική κρίση. Σήμερα νομίζω συνενετικά και η Περιφέρεια και τα Επιμελητήρια κατορθώσαμε να βρούμε μια λύση που θα εκτονώσει αυτή την κατάσταση, έτσι ώστε τα επιχειρηματικά σχέδια και επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεών μας που έχουν κολλήσει και δεν πληρωνόταν εδώ και ένα χρονικό διάστημα, από σήμερα θα υπάρξει αυτή η δυνατότητα. Θα έχουμε τη δυνατότητα μέσα από επόμενες συναντήσεις και συνεδριάσεις και γενικές συνελεύσεις να βρούμε και μια οριστική λύση στα ζητήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί. Και έτσι ώστε ο δεσμός, ο ρόλος τον οποίο έχει όλα αυτά τα χρόνια, που είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τις επιχειρήσεις, για τις επιχορηγίες, επιδοτήσεις τους, να μπορέσει να λειτουργήσει όπως πρέπει, με κάθε νόμιμο τρόπο, προσφέροντας αυτές τις υπηρεσίες επιχειρήσεις Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το διαμάντι που ήταν η δεσμός ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ροδόπης, Νικόλαος Αγγελίδης, που σημείωσε ότι το πεδίο της επιχειρηματικότητας δεν είναι πεδίο που μπορεί να κάνει κανείς ό,τι θέλει. Νομίζω μετά από τη σημερινή συνεδρίαση έχει βρεθεί μια λύση στο χρόνιο πρόβλημα που δημιουργήθηκε τους τελευταίους μήνες με την εμπλοκή στα διοικητικά του δεσμού. Γνωρίζετε ότι διοικήσαμε τα επιμελητήρια αυτών των φορέα για 20 περίπου χρόνια με άψογες διαδικασίες, με τις μεγαλύτερες απορροφητικότητες. Να το πω έτσι, είχαμε ένα διαμάντι σε σχέση με τους άλλους φορείς από όλη την Ελλάδα και αυτό ήταν γνωστό από τα Υπουργεία μέχρι την τελευταία επιχείρηση. Η αιμονή κάποιων στα διοικητικά θέματα δημιούργησε μια εμπλοκή. Δεν ήταν εξαιτίας των επιμελητηρίων. Εμείς απλά, επειδή έχουμε το αυτοδιοικητικό της χρηματοδότησης των επιχειρήσεών μας μέσω του Υπουργείου, θελήσαμε πάντοτε να έχουμε έλεγχο και να μην αφήσουμε να οδηγηθεί αυτός ο φορέας στο ανίκανο και διεφθαρμένο δημόσιο για άλλη μια φορά. Νομίζω ότι η συνεντική λύση που έχουμε σήμερα μέχρι να τελεσυνδικήσουν και όλα τα υπόλοιπα είναι ένα καλό βήμα συνένεσης που δημιουργούν μία σωστή πορεία για απεμπλοκή των πληρωμών των επιχειρηματιών και σε αυτό το πνεύμα νομίζω ότι θα βαθίσουμε με θετικό τρόπο συνένεσης από εδώ και πέρα. Πρέπει να ξέρουν πάντως κάποιοι, και αυτό είναι το τελευταίο μήνυμα που εκπέμπουμε, ότι το πεδίο της επιχειρηματικότητας δεν είναι ένα πεδίο που μπορούν να κάνουν αυτές τις δουλειές που νομίζουν ότι μπορούν να στήσουν στην περιφέρειά μας. Τα επιμελητήρια είναι εδώ για να ελέγχουν και να επιβλέπουν και να εγγυώνται την απρόσκοπτη, έντιμη και χωρίς προβλήματα χρηματοδότηση των επιχειρήσεών τους. Ευχαριστώ όλους για το συνενετικό κλίμα και πιστεύω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα δώσουμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Μια θετική εξέλιξη είχε η σημερινή συνεδρίαση, ενώ αναμένουμε να ανάψουν οι μηχανές της ανάπτυξης. Τόνισε μεταξύ άλλων ο υπεύθυνος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Μουλταζάκ Τακάν. Σήμερα είχαμε μια καλή λύση στα θέματα του δεσμού. Ήταν μια θετική συνεδρίαση για όλο τον επιχειρηματικό κόσμο και για τα θέματα που υπήρχαν μεταξύ μας, διαμάχες στα δικαστήρια και αυτά, εννοείται ότι θα λυθούν εκεί και στην απαγκεντρωμένη διοίκηση. Επομένως, εμείς δεν έχουμε τίποτα άλλο να πούμε. Θέλουμε να πάει μπροστά η περιφέρειά μας, να ξανανάψουμε τις μηχανές της ανάπτυξης και να πάμε μπροστά όλοι σαν περιφέρεια. Και η περιφέρεια και τα επιμελητήρια μαζί.